Μήνυμα εμπιστοσύνης προς το εμβόλιο της AstraZeneca στέλνει η κυβέρνηση, σύσσωμα τα μέλη του Υπουργικού, πλην του Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος απουσίαζε στην Αθήνα, εμβολιάστηκαν με το συγκεκριμένο σκεύασμα στην παρουσία του ίδιου του Προέδρου της Δημοκρατίας. Συνεπώς, για άλλη μια φορά, καλό το σύνολο του κυπριακού λαού που παραμένει ανεμβολίαστος. Μην επιλέγετε. Εμβολιαστείτε. Επαναλαμβάνω, αυτό που έχει σημασία είναι ο εμβολιασμός και όχι το εμβόλιο. Τα ωφέλη του εμβολιασμού είναι πολύ περισσότερα από τους κινδύνους, τονίζουν οι υπουργοί και καλούν τους πολίτες να εμπιστευτούν τους επιστήμονες και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων που καθοδηγούν τις αποφάσεις της κυβέρνησης. Καμία απολύτως ανησυχία. Το καλύτερο εμβόλιο είναι αυτό που βρίσκεσαι. Έχουμε την ευκαιρία να εμβολιαστούμε με το εμβόλιο AstraZeneca και καλούμε και τον κόσμο να αγκαλιάσει αυτό το εμβόλιο. Σίγουρα τα ωφέλη είναι πολύ περισσότερα από τους κινδύνους. Προτιμούμε την ασφάλεια από το ρίσκο. Θεωρώ ότι θα πρέπει να ακολουθήσουμε όλη αυτή τη διαδικασία αν θέλουμε να νιώθουμε γενικότερα πιο ασφαλείς. Πολίτες που βρέθηκαν στο εμβολιαστικό κέντρο για να λάβουν και αυτοί το εμβόλιο τους δεν δίστασαν να ζητήσουν από τους υπουργούς να δουν την κάρτα τους και να επιβεβαιώσουν ότι έλαβαν και αυτοί το εμβόλιο της AstraZeneca. Είναι ο μόνος τρόπος που μπορεί να μας απαλλάξει από αυτό το μαρτύριο της πανδημίας, των κρουσμάτων, των επαφών. Το κλειδί δεν είναι τα εμβόλια, αλλά εμβολιασμός. Είναι εμβολιασμός που σωζεί ζωές, είναι εμβολιασμός που αποτρέπει, μας προστατεύει από σοβαρή πάθηση. Όλα τα εμβόλια, τα ιδιωτικά εμβόλια είναι ασφαλή. Θεωρώ ότι όλα έχουν εισάξιες δυνατότητες και ναι, είναι μια προσπάθεια από όλους μας εδώ στην Κύπρο. Πιστεύω ότι πρέπει να την αγκαλιάσουμε. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης θα εμβολιαστεί την ερχόμενη Δευτέρα.